μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ώρα για μαθηματικά. Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο σημερινό μας επεισόδιο. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για την κάθετη πρόσθεση. Σήμερα θα γνωρίσουμε την κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο. Όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, προσθέτουμε πρώτα τις μονάδες και έπειτα τις δεκάδες. Αν η πρόσθεση των δύο μονάδων έχει ως αποτέλεσμα έναν αριθμό ως το 9, μπορούμε να το γράψουμε και να προχωρήσουμε στις δεκάδες. Τι συμβαίνει όμως όταν το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των μονάδων είναι 10 ή μεγαλύτερο? Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το κρατούμενο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Τα δύο παιδάκια παίζουν με τις κουδουνίστρες τους. Το αγόρι έχει 18 γαλάζιες κουδουνίστρες. Και το κορίτσι 24 κίτρινες κουδουνίστρες. Αν θελήσουμε να μάθουμε πόσες είναι όλες οι κουδουνίστρες μαζί, θα κάνουμε πρόσθεση φυσικά. Θα τοποθετήσουμε τους αριθμούς όπως μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα. Τις μονάδες κάτω από τις μονάδες και τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες. Στο παράδειγμα αυτό έχουμε μία δεκάδα και 8 μονάδες, γαλάζιες κουδουνίστρες. Και 2 δεκάδες και 4 μονάδες, κίτρινες κουδουνίστρες. Ξεκινάμε την πράξη μας πάντα από τις μονάδες. 8 και 4 μας κάνει 12. Ο αριθμός 12 περιλαμβάνει μία δεκάδα και 2 μονάδες. Έτσι, γράφουμε κάτω από τις μονάδες μόνο τον αριθμό 2, που είναι οι μονάδες που βρήκαμε, και την μία δεκάδα τη μεταφέρουμε στις δεκάδες. Η δεκάδα που μεταφέραμε ονομάζεται κρατούμενο. Έπειτα, προχωράμε στην πρόσθεση των δεκάδων, ως εξής. 1 και 2 μας κάνει 3. Προσοχή! Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τη δεκάδα που μεταφέραμε. Άρα στο 3 προσθέτουμε και το κρατούμενο, άρα 4. Έτσι βρήκαμε πως συνολικά οι κουδουνίστρες είναι 42. Πάμε να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Τα δύο παιδάκια αγόρασαν από ένα πακέτο γλυφιτζούρια. Το πακέτο του κοριτσιού έχει 27 γλυφιτζούρια. Το πακέτο του αγοριού έχει 24 γλυφιτζούρια. Προσθέτουμε τους δύο αριθμούς βάζοντάς τους με το σωστό τρόπο. Ξεκινάμε από τις μονάδες. 7 και 4 μας κάνει 11. Το 11 αποτελείται από μία δεκάδα και μία μονάδα. Έτσι γράφουμε το 1 κάτω από τις μονάδες
και μεταφέρουμε τη δεκάδα στις δεκάδες. Άρα έχουμε ένα κρατούμενο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις δεκάδες. 2 και 2 μας κάνει 4. Προσθέτουμε και το ένα κρατούμενο. 4 και 1 μας κάνει 5. Άρα τα γλυφιτζούρια συνολικά είναι 51. Εδώ θα ολοκληρώσουμε το μάθημά μας για την κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!